9 χώρες κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο Grand Prix Judo της Τυφλίδας. Μεταξύ αυτών η οικοδέσποινα Γεωργία που κατέκτησε το πρώτο και το τελευταίο χρυσό του τουρνουά. Στην κατηγορία των βαρέων βαρών των ανδρών, χρυσός ήταν ο Λεβάνη Ματαϊσφίλη. Ο Γεωργιανός Τζουντόκα κατάφερε να νικήσει στο τελικό τον Λευκορώσο Αλεξάνδρε Βαχαβιάκ και έλαβε το χρυσό του μετάλλιο από τον Λόρι Χαμπελόφ, πρόεδρο της Γεωργιανής Ολυμπιακής Επιτροπής. Αθλήτρια της ημέρας αναδείχθηκε μία Κοσοβάρα. Η Λοριάνα Κούκα στα έως 78 κιλά των γυναικών. Στο τελικό αντιμετώπισε την Καλιέμα Οταμάρτσια από την Κούβα, που έδειχνε στους προηγούμενους γύρους ασταμάτητη. Η Κούκα όμως φάνηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για την Κουβανή Τζουντόκα και με διπλό βαζάρι κατέκτησε την νίκη. Εντυπωσιακή επιτυχία για το τζούντο της μικρής βαλκανικής χώρας που με μόλις 2 συμμετέχοντες κατέκτησε ισάριθμα χρυσά. Κατά κάποιο τρόπο ήξερα πώς να αντιμετωπίσω την αθλήτρια αυτή, αλλά οι αγώνες είναι εντελώς διαφορετικοί από τις προπονήσεις. Μίλησα πριν τον αγώνα με τον προπονητή μου, ο οποίος είναι στο Κόσοβο. Μου υπέδειξε κάποιους τρόπους παιχνιδιού και το σχέδιο στέφθηκε με επιτυχία. Ό,τι έχασε η Κούβα στις γυναίκες, το κατέκτησε στους άντρες. Στα έως 90 κιλά, ένας Κουβανός πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ο ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής Φελίπε Σίλβα Μοράλες στο τελικό αντιμετώπισε τον γηπεδούχο Γεώργη Παπουνασφίλη. Ήταν μια αφύρωπη μάχη, αλλά ο Κουβανός βρήκε την απάντηση στη δύναμη που έδινε στον Γεωργιανό Τζουντόκα το κοινό και πήρε τη νίκη στον χρυσό βαθμό. Ξέραμε ότι η Γεωργιανή Τζουντόκα είναι πολύ σκληρή. Έτσι, το σχέδιό μου ήταν να κινηθώ πολύ με τα πόδια μου και ήταν η σωστή στρατηγική. Πιστεύω επίσης ότι η φυσική αντοχή ήταν κρίσιμος παράγοντας, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος και αυτό μου επέτρεψε να αυξήσω τη δύναμη στο τζούντο και να κερδίσω. Στο τελικό της κατηγορίας των βαρέων βαρών των γυναικών κέρδισε μια Γαλλίδα. Η Τζούλια Τολοφά που νίκησε την Βραζιλιάνα Μπεατρίς Σόουζα. Ήταν το τρίτο γαλλικό χρυσό στο τουρνουά που έφερε τη χώρα αυτή στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων. Η κίνηση της ημέρας ήταν έργο ενός Ρώσου, του Καζμπέκ Ζακισίεφ. Η σκυντάλη των Grand Prix του Τζούντο της Διεθνούς Ομοσπονδίας περνά πλέον στην Αντάλια της Τουρκίας.